ομάδα των μαχητών. Τάκη, συζητάμε για το κριτήριο της ψηφοφορίας. Θα ήθελα και τη δική σου άποψη πάνω σε αυτό. Ο Κώστας Παπαδόπουλος έχει δείξει ότι κερδίζει αγώνες και προσφέρει πόντους στην ομάδα του. Και αν μη τι άλλο, είναι ένας άνθρωπος με τέσσερα παιδιά, βιοπαλαιστής, που έχει έρθει εδώ πέρα για τον δικό του σκοπό. Ξέρουμε πολύ καλά, όπως και εγώ, που είμαι σε κάποια ηλικία, ούτε περιμένω να φτάσω σε κάποιο τελικό, ούτε οτιδήποτε. Δεν έχω τους φανς, δεν είμαι ούτε Instagrammer, ούτε influencer, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν. Έχουμε και εμείς κάποια άλλα δυναμική, γουστάρουμε που είμαστε εδώ και έχουμε έρθει για τον δικό μας σκοπό. Θεωρώ ότι είναι τελείως άδικο αυτό που κάνανε στον Κώστα τα παιδιά, διότι αν το δούμε και ανθρώπινα, είναι τελείως άκυρο. Από εκεί πέρα, αν το δούμε αγωνιστικά, είναι δύο φορές άκυρο. Υπάρχουν άτομα στην κόκκινη ομάδα που δεν έχουν φέρει καθόλου νίκες. Okay. Από εκεί πέρα. Σε ποιον αναφέρεις? Αυτοί ξέρουν τι κάνουν, εγώ τον Κώστα δεν τον ψήφισα. Εντάξει, σε ποιον αναφέρεσαι? Ποιος από τους κόκκινους δεν έχει φέρει καθόλου νίκες? Εντάξει, να σου πω κάτι. Όσο και συμπαθίζαμε, μου είναι η Ευρυδίκη, έφερε χθες δύο νίκες. Τις έφερε με το ζόρι αυτές τις δύο νίκες. Τη συμπαθώ πάρα πολύ την Ευρυδίκη. Υπάρχει η Ασημίνα που έχει φέρει μόνο μία νίκη, αν θυμάμαι, ή δύο. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες που έχουν δείξει αδυναμίες αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ο πιο εύστοχος παίκτης αυτή τη στιγμή είναι η Κατερίνα και ο Σπύρος. Τάκη, έχεις κάποια στατιστικά στο κεφάλι σου που κρίνεις? Αυτό είναι, Γιώργο, αυτή είναι η άποψή μου. Τάκη, έχεις κάποια στατιστικά στο κεφάλι σου? Τάκη, έχεις κάποια στατιστικά στο κεφάλι σου που κρίνεις? Θες να απαντήσεις την Ασημίνα? Τι να απαντήσω, χρειάζεται. Τι δεν χρειάζεται, μιλάμε με πραγματικότητες. Δεν έχω φέρει μία νίκη, Τάκη μου, στην ομάδα μου. Τάκη, θες να απαντήσεις κάτι? Όχι, είπα ότι έχει φέρει μία ή δύο νίκες. Εντάξει, δεν μπορώ να μετρά. Απλά θεωρώ ότι δεν είναι η Ασημίνα που ήταν αυτό που έβλεπα και βλέπω έναν Κώστα πολύ πιο ανεβασμένο από αυτό που ήταν. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν καταλαβαίνω. Και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ψηφίζουν τα παιδιά περισσότερο παρεΐστικα, να το πω έτσι. Εγώ και η Τάκη μου δεν ψήφισα. Αυτό είναι κάτι που εμένα δεν μου αρέσει. Όπως και εμένα η ομάδα μου προχθές με ψήφισε, είναι. Δεν μπορώ να πω γιατί με ψηφίσα, τούτο θα το πω ποτέ. Γιώργο, εντάξει, από εκεί πέρα ο καθένας ψηφίζει όπως θέλει. Έλα, αλλά Ασημίνα, εγώ ψηφίζω πανταγωνιστικά. Αν θες μια σύντομη απάντηση. Θέλω να πω σε όλους εδώ, επειδή εντάξει, το έχουμε κάνει την ψήφο να είναι τελικά ανοιχτή. Εγώ το πρωί έπεισα και τον Κώστα και του είπα ότι εγώ δεν σε ψήφισα. Δεν θεωρώ σωστό να βγαίνει ένας παίκτης για δεύτερη συνεχόμενη φορά στον τάκο, όταν δεν πρέπει να βγει και όταν δεν του αξίζει να βγει. Οπότε αυτό που λέει ο Τάκης και μου επιτίθεται αυτή τη στιγμή και μου λέει ότι. Ασημίνα, δεν σου επιτέθηκα. Ότι δεν ψηφίζω και ψηφίζω παρεΐστικα. Είπα την γνώμη μου για την περίοδο της παρουσίασης. Είπα την γνώμη μου, δεν σου επιτέθηκα. Μην βλέπεις επιθέσεις. Κανείς δεν σου επιτέθηκε. Κανείς δεν σου επιτέθηκε, Ασημίνα μου. Δεν σου επιτέθηκα, αγάπη μου. Δεν σου επιτέθηκα, την γνώμη μου είπα. Ευρυδίκη, να έρθω και σε σένα. Ο Τάκης βάζει και ένα θέμα σχετικά με τα social media. Είναι τελικά και η αγωνιστική δύναμη του παίχτη και η δύναμή του στους followers η οποία επηρεάζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Δεν ξέρω τι λέει ο Τάκης που μου είναι συμπαθής και εμένα. Ο κόσμος θα κρίνει. Μακάρι να περάσουμε όλοι από την ψηφοφορία και να μας δει ο κόσμος και αν θέλει να μας κρατήσει, αλλιώς να μας πάει σπίτι μας. Από εκεί και πέρα το ότι Τάκη μου ανέφερα τυχαία αυτές τις δύο νίκες. Είπα ότι είμαι πίστεψε, το ζόρι, είπα τυχαία. Συγγνώμη, πίστεψε το εσύ. Εγώ πραγματικά ξέρω ποια είναι η Ευρυδίκη. Και δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν από εδώ. Εννοείται, κανένας δεν είναι να αποδείξει τίποτα. Εγώ λέω αυτό που βλέπω Ευρυδίκη με τα δικά μου μάτια. Okay. Και είπα αυτό που είπα πριν για τον Κώστα. Σεβαστό και δεκτό. Είπα ότι είναι ένας άνθρωπος, απλός βιοπαλαιστής, που δεν έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εγώ απαντάω για μένα, όχι για τον Κώστα. Ναι, επειδή για τον Κώστα το είπα αυτό που είπες για τις νίκες μου και εγώ αναφέρομαι σε αυτό, για τις τυχαίες νίκες. Τάκη μου, όμως, όλοι οι βιοπαλαιστές είμαστε. Δεν ξέρεις την οικονομική κατάσταση του καθενός και ούτε τι τραβάει πίσω. Όλοι οι βιοπαλαιστές είμαστε. Παιδιά, ο καθένας καταθέτει την άποψή του. Οκ, σεβαστό, ευχαριστώ πολύ. Κώστα, θα ήθελα και τη δική σου ανάλυση. Είναι τελικά αγωνιστικά τα κριτήρια? Υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω? Γιώργο, είναι πολύ νωρίς για να δούμε κάποια πράγματα αγωνιστικά και μη. Ρωτάω εσένα γιατί μου είχες πει σε προηγούμενο αγώνα ότι κακά τα ψέματα, κάποιες παρέες εδώ μέσα θα ψηφιστούν ποτέ μεταξύ τους. Απλά είναι σαν ορολογιακή βόμβα κάθε ασυλία, γιατί όλοι έχουμε τους φίλους μας, όλοι έχουμε τις παρέες μας που ήμασταν έξω και μέσα. Οπότε κάθε εβδομάδα θα αλλάζουν κάπως τα κριτήρια. Ασημίνα, είσαι καλά? Okay. Γιατί κλαις? Φορτίστηκα, Γιώργο, εντάξει. Συγγνώμη. Γι' αυτό που είπε ο Τάκης, τι σε στεναχωρεί αυτή? Όχι, δεν έχει να κάνει τον Τάκη. Όποιους ανθρώπους δεν τους έχω στη ζωή μου, έξω από τη ζωή μου, δεν τους υπολογίζω στο τι θα μου πούνε. Αλλά όσο να είναι, κάποια ερεθίσματα τις επηρεάζουν εδώ μέσα. Ασημίνα, θέλω να ηρεμήσεις, γιατί έρχεται ένας πολύ σημαντικός αγώνας, ειδικά για την ομάδα σου.